Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το ψήφισμα του Δήμου Καστοριάς για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε σήμερα αργά το μεσημέρι. Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπίγουσα διότι οι ανησυχίες του ελληνισμού κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων που αφορούν στην αναγγελθήσα οριστική λύση της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων καθιστούν επιτακτική και άμεση την έκφραση της Λαϊκής Βούλησης που θα ισχυροποιήσει την ελληνική κυβέρνηση στη λήψη της σωστής απόφασης σε αυτό το μείζον εθνικό θέμα. Το Συμβούλιο Καστοριάς καθιστά σαφές. Πρώτον, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Δεύτερον, δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Τρίτον, αδιαπραγμάτευτη και ακλόνητη εθνική στάση αποτελεί η μη χρήση του όρου Μακεδονία και των παραγόγων της στην οριστική ονομασία του κράτους των Σκοπίων. Και τέταρτον, ο Δήμος Καστοριάς συμμετέχει σε εκδηλώσεις εθνικής ομοψυχίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν τοποθετήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψή τους που δεν ήταν άλλη από το «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική». Οποιαδήποτε πιο σκληρή στάση των συναδέλφων που είναι εδώ μέσα στο παιδί, απόλυτα σύμφωνα στο θέμα αυτό. Γιατί πραγματικά με κάνει να δέχομαι τώρα αυτή. Και στην Ευρωπή, και στο Υπουργείο Εξωτερικών, και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και στον Άγιο Πάπα για την υπόθεση που δείξει. Δεν μπορούν να βγάζουν χάρτες και να φτάνουν μέχρι τη Λάρισα ότι μέχρι εκεί θα φτάσει το μακεδονικό κράτος. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Δεν υπήρχε αθηναϊκό έθνος. Δεν υπήρχε πελοποννησιακό έθνος. Να μην χρησιμοποιούν σαν εθνότητα το Μακεδόνας, μακεδονική εθνότητα, ούτε ό,τι υφίσταται γλώσσα μακεδονική. Πρέπει αυτό προτείνω να συνεργηθεί στο ψήφισμα. Θα τρίζουν τα κόκαλα τους των προγόνων μας, οι οποίοι έχισαν το αίμα τους για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Εποφαλμιούσαν πάντοτε όλοι να πάρουν ένα κομμάτι από τη Μακεδονία μας. Είναι και θα είναι ελληνική Ελλήνων το καμάρι και εμεί τα Ελληνόπουλα σου πλέπουμε στεφάνι. Δεν έλεγε μαζί με Σκοπιανόπουλα σου πλέπουμε στεφάνι. Λείπει της ονοματολογίας. Και πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι είμαστε κατά σε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που θα περιέχει αλυτρωτικά στοιχεία και περαιτέρω. Κάθε λύση στην οποία περιλαμβάνεται τώρα η Μακεδονία ή όποια παράγωγα, τους πρώτους που αναφέρανε κάποιοι, θα πρέπει ειδικά να ορίζεται μόνο ως γεωγραφικός προσδιορισμός. Να μην γίνεται δηλαδή λαβή για παραπάνω διεκδικήσεις και αναταράξεις μεταξύ των λαών. Δεν έλειψαν ωστόσο και οι ψηλοεντάσεις, οι οποίες ήταν πολύς μικρής διάρκειας. Θέλω όμως επίσης να επιστήσω και να ευκαιριάσω, αν θέλετε, και την αντιλαμία για μια φορά, δυστυχώς, της Δημοτικής Αρχής να μην λάβει το θέμα γρήγορα και να συγχαρώ δημόσια τους Δημοτικούς Συμβούλους που στην έκθεση αυτή συνεδρίαση το έθεσαν ως θέμα. Είχαμε περιθώριο μέχρι 31 Ιανουαρίου να συμφωνήσω. Συνεχίσω. Έχετε το λόγο σας χωρίς θέλετε. Όχι, ήταν ευθεία πολύ κατά του Προεδρείου. Το Προεδρείο ευθύνεται μόνο, δεν θα το ευθέσω. Από εκεί και μετά. Είναι υποχειρική σας άποψη. Κρατήστε. Τις διαδικασίες να τις τηρούμε, τις θεσμικές διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας υπενθυμίζω, τηρούνται όλες οι διαδικασίες. Γιατί σε μένα πάντα διακόπτεται, έχετε κάτι. Γιατί προσπαθείτε, έχετε ξεφύγει από το θέμα, προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε διαφορετικά. Επί του θέματος συνεχίστε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι με όλα αυτά να μην δεχτούμε τίποτα από όλα αυτά που αυτοί υποστηρίζουν και να δεχτούμε ξεκάθαρα και να ψηφίσουμε το συγκεκριμένο ψήφισμα. Δεν διχόμαστε με τίποτα να υπάρχει λέξη Μακεδονία στο συγκεκριμένο καθήκον. Αυτό που πρέπει να διακρίνει την όλη προσπάθεια για την επίλυση αυτού του ζωτικού θέματος για τα εθνικά συμφέροντα είναι η λέξη ομοψυχία. Και η ομοψυχία πρέπει να βρίσκεται και στις δηλώσεις μας και στις εκφράσεις μας και στις συμπεριφορές μας. Καταλήγοντας, καταλήγουμε τη φράση ξανά του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή και μάλιστα αν θυμηθούμε και την εικόνα είχε δακρύσει με τη φράση «Μακεδονία είναι μία και ελληνική».